θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Θα ακούσω τις προτάσεις όλων και στο τέλος θα απαντήσω σε όλα αναλυτικά. Για ποιο σκοπό δεν έκλεισε ο σταθμός, προσωρινή πάυση λειτουργίας είναι. Για τους λόγους θα σας εξηγήσω μετά. Όταν λέμε... Δίνεις τα φώτα σας παρακαλώ. Λοιπόν, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους δημότες μας για ποιο λόγο ο μετρικός σταθμός στις 18 Σεπτεμβρίου υπάρχει και απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να κλείσει. Είσαστε... Ή ανάκληση όπως το θεωρείτε εσείς, εδώ λέτε. Για μένα είναι κλείσιμο. Λοιπόν, για εσάς είναι ανάκληση. Πιο χαμηλά. Για να πούμε όχι. Τα πούμε όχι. Όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν λέμε Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Αρτάνη, είναι το Δημοτικό Ψηφίδι. Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι κύριε, όχι κύριε Δημαρχέ. Εσείς το γράψατε στην εφημερίδα, θα ψηφίσατε κύριε Δημαρχέ. Όχι, ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι κλείσιμο κύριε Αρτάνη. Η προσωρινή πάση όπως... Έτσι πέστε το, όπως λήφθη η απόφαση. Εξηγήστε μας, κύριε Δημαρχέ. Κλείνει. Εξηγήστε μας, κύριε Δημαρχέ. Να σας εξηγήσω γιατί κλείνει. Ο Δημότης εξηγήστε κύριε. Το γέννημα θέμα της Φυγαλίας λέει κλείνει ο παιδικός σταθμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αρτάνη. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα να αγγίσει τα διαφορέ σα. Όχι, να πω κάτι. Καλησπέρα σε όλου. Είμαι δημοτικό σύμβουλο με την Ελλάδα με την πολίτη Γιαννόπουλο, το λέγομαι. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εξηγηθεί στου κατοίκου γιατί γίνεται και αν μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι. Οι αντιπαλότητε θα τι αφήσουμε για το δημοτικό συμβούλιο. Όχι, κύριε Δήμαρχε, το λέω σε όλου. Εσεί οφείλετε να έχετε χαμηλό τον τόνο για να καλέσετε. Να πω κάτι. Να δούμε γιατί έκλεισε ο παιδικό σταθμό. Γιατί πάει να κλείσει, ουσιαστικά κλείνει. Δεν μπορεί να κλείσει, θα εξηγήσω γιατί. Τι υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχήν οι ευθύνες είναι διαχρονικές σε όλους. Και καταρχήν παρήγουν και τους δημότες που, τουλάχιστον για τούτη τη φορά, έστω και τώρα, δείχνουν τη δύναμή τους. Και πρέπει να πω. Να τελειώσω. Τη δείχνουν έστω και τώρα. Και αν θέλουν να μείνει ο παιδικό ανοιχτό, θα μείνει και θα τον στηρίξουν. Από εκεί και πέρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή γενικά, όλοι οφείλουμε να τους παρέχουμε εκείνες τις δυνατότητες στα παιδιά τους που να είναι και ασφαλή και να έχουν ένα ολοήμερο παιδικό όπως είναι τη Ζαχάρος Μεσίτηση σε δικό τους κτίριο. Τώρα όμως, επειδή έχουμε αυτό, τι πρέπει να γίνει. Εγώ πιστεύω πρέπει να πάμε άμεσα σε Συμβούλιο να ανασταλεί η απόφαση της αναστολής της λειτουργίας γιατί... Δεν μπορεί να κλείσει παιδικό σταθμό. Μόνο αν είναι ιδιωτικό και με το όριο των τριών παιδιών ή αν είναι δημοτική επιχείρηση. Δεν είναι δημοτική επιχείρηση ο δικό μα παιδικό. Ούτε τη Ζαχάρο, ούτε εδώ. Λοιπόν, να ενισχύσουν οι γονεί με τα παιδιά του μέχρι το όριο που περιλαμβάνει αυτή η καλύτερη από την πρώτη αλλά και τώρα κατάλληλη αίθουσα. Ο παιδικό σταθμό είναι μέχρι 25 παιδιά. Αυτή που είναι τώρα στο Λύκειο δεν τα καλύπτει. Και δεν είναι και κατάλληλη. Καταρχήν δεν έχει χώρο άμυνση. Δεν εφρόντισε και η προηγούμενη δημοτική αρχή και αυτή τώρα το είχαμε συζητήσει να φτιάξει αυλή. Τα παιδιά δεν σε πουτρούν. Πώς θα τα στείλει ο γονιός. Και για 4 ώρες, δεν ξέρω πόσο είναι αγαπητοί μου συμπολίτες, δεν το στέλνει μάνα. Και όταν δεν έχει και σύντηση. Και μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα. Σε ένα τέτοιο παιδικό, το αν φτιάξει η δικιά μου γυναίκα, ξέρω εγώ, ένα καλύτερο έδεσμα για το παιδί και η άλλη δεν έχει τη δυνατότητα η μάνα. Θα δημιουργηθούν και προβλήματα και γι' αυτό η δασκάλα έλεγε, πιστεύω έτσι, έλεγε να είναι όμοιο σε όλους. Πέρα από αυτό, καταρχήν, είναι λάθος αυτό που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα ασχοληθώ από ποιος το είπε και όχι, ότι όποιος δεν είναι ΙΚΑ δεν μπορεί να πάει στον παιδικό. Είναι ψέμα. Δεν υπάρχει αυτό. Ελέγχθηκε. Σας παρακαλώ, μετά μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Να τελειώσω εγώ, να μην κρατάω και τον κόσμο. Λοιπόν, παίρνει τα παιδιά μέχρι που ορίζει τα τετραγωνικά του χώρου. Από εκεί και απάνω, αν παρουσιαστεί υπερπληθώρα προσφοράς μαθητών, οφείλει ο Δήμος να κοιτάξει με κοινωνικά κριτήρια ποιοι θα μείνουν έξω, που είναι λάθος αυτό. Εμείς δεν το στηρίζουμε και ποια θα πάρει. Άρα, πάμε για αναστολή, εγώ πιστεύω, να πάμε σε Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει, να γραφτούν τα παιδιά, να φροντίσει ο Δήμος να βγει εκπαιδευτικό προσωπικό. Γιατί προσέξτε να δείτε, θέλει από τεχνολογική εκπαίδευση εδώ. Δεν μπορεί να έρθει από δημόσια εκπαίδευση αυτά που πάνε σε ΚΕΚ και τέτοια για να φροντίσει να καλύψει.
Και αυτό είναι ευθύνη του Δήμου. Και δεν μπορεί να πατάει εκεί ο Δήμος και μιλάει για το σύνολο του Δήμου. Γιατί και εμείς, οι αντιπολίτευσες, έχουμε ευθύνες. Έπρεπε να έχουμε σηκώσει μπαγεράκι πολύ νωρίτερα. Για να βάλουμε τα πράγματα όπως είναι. Με να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες και από εκεί και πέρα να λειτουργήσει ο παιδικός και να φροντίσουμε μακροπρόθεσμα. Εδώ θα χρειαστεί η φωνή των κατοίκων. Σε κοινό ψήφισμα που θα βγάλουμε να διεκδικήσουμε από το ελληνικό κράτος ότι πρέπει να φτιαχτεί μόνιμη εγκατάσταση για παιδικό στη Φυγαλία για να μπορέσουν να μείνουν και οι γονείς εδώ και να έχει και εσύ της. Αυτά. Και να μην κάτσουμε τώρα και σκοτωνόμαστε και βγάλουμε τα μάτια μας εδώ μέσα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι για να μας πείσουν και ο κόσμος και θα φύγει. Ήδη κάποιο συνάδελφο στην πολίτη έφυγε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Διεκόβει προσωρινά η λειτουργία του παιδικού σταθμού διότι η δασκάλα δικαιώθηκε σε μια προσφυγή της και τοποθετήθηκε προϊσταμένη του παιδικού σταθμού Ζαχάρου. Κατόπιν τούτου, δεν υπάρχει δασκάλα για το σχολικό έτος 15-16 αυτή τη στιγμή. Ήδη ο Δήμαρχος, ο Δήμος δηλαδή, έχει κάνει τις ενέργειες και διαπαγορεύεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, του Δημοσίας Διαβούλης που τη λένε τώρα. Εδώ θα παρακαλέσω τον κύριο Αλεξανδρόπουλο, αν θέλει να βοηθήσει και αν γνωρίζει κι αυτός, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να τοποθετηθεί μία, έστω και μία, και τι το απαγορεύει ο κανονισμός λειτουργίας του παιδικού σταθμού. Τόσα χρόνια ο παιδικός σταθμός λειτουργούσε παράνομα. Έπρεπε να είναι με μία και μία βοηθό δύο. Γιατί δεν έγινε? Ρωτήστε, κυρία μου. Κύριε Δήμαρχε, έχω το λόγο γιατί ρωτάτε μετά. Για να αναφέρετε ο κύριος Γιαννόπουλος. Εγώ θα έλεγα, συγγνώμη. Αφήσω να εξηγήσω το κύριο Γιαννόπουλος. Εγώ θα έλεγα, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι απαραίτητο με λίγα λόγια να μας πείτε ποια ήταν ακριβώς η απόφαση και από εκεί και πέρα να εξηγήσετε. Η απόφαση δεν ήταν το λόγο. Να εξηγήσετε στον κόσμο ότι ο κόσμος πιστεύει. Είστε σίγουροι. Ναι, γιατί μου καπαρώσουν ότι πώς ήμουν, κύριε Δημαρχέ. Τι σας διαβάζει. Εσύ μας είπατε. Η εισήγηση με συγχωρείτε. Μισό λεπτό. Δεν ήταν ο κύριος Αλεξανδρόπουλος. Εγώ που ήμουν, γι' αυτό μιλάω. Εγώ την εισήγηση. Όχι, εσείς η τοποθέτησή σας ήταν ότι κλείνουμε τον παιδικό σταθμό λόγω του έχουν γραφτεί. Έχουν εγγραφεί μόνο τρία ή τέσσερα παιδιά. Και σας είπα, αυτό το θέμα να φέρω δεν το αναφέρατε. Υπάρχουν παλιτοφωνημένα. Όχι, δεν σας διαβάσω. Μισό να το ολοκληρώσω, μετά το διαβάσω. Να ολοκληρώσουμε σε αυτό. Δεν ακούσα την εισήγηση τότε. Μα τι δεν μου είσαι, τι τοποθέτηση κάνατε εσείς, κύριε Δημαρχέ. Εγώ που εισήγηση έκανε. Γιατί κλείνω και πάλι εγώ. Αλλά φέρατε κόστο λειτουργίας 50.000. Το κόστο λειτουργίας 50.000 εγώ προσωπικά το βλέπω υπέρ. Λέτε, είπατε πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είχαμε, θέλουμε για την καθαριότητα του παιδικού σταθμού 10.000 ευρώ. Εγώ αυτό το θεωρώ παράδειγμα. Με 10.000 ευρώ στο γυμνάσιο είναι μία αίθουσα η οποία, μία συγγνώμη καθαρίστρια, εχθές πρέπει να πάμε στη σχολική επιτροπή του γυμνασίου που είναι στην Πετροβάθμια, για να προκληθεί καθαρίστρια. Η οποία δεν ξέρω αν θα παίρνει 3 εκατοστάρια το μήνα. Και πόσοι κόσμοι, κύριε Καψί, που είστε παρόν, πόσες αίθουσες καθαρίζει, 14. 14 αίθουσες για 300 ευρώ. Εσείς βάζετε κόστος λειτουργίας του παιδικού σταθμού, κόστος καθαριότητας, συγγνώμη, κόστος λειτουργίας, κόστος καθαριότητας του παιδικού σταθμού, 10.000 ευρώ. Εάν αυτό, αν παρουσιάζουμε έτσι τα έξοδα λειτουργίας του παιδικού σταθμού, εγώ δεν νομίζω να έρθω πέρα μία από τις κυρίες, όπως και εγώ προσωπικά μπορούσα να πάω, για να πάρω 10.000 να καθαρίσω μία αίθουσα 20 τετραγωνικών, θα πήγαινε. Εδώ ποιος δεν θα πήγαινε. Μου λέτε εσείς 10.000 κόστος λειτουργίας. Άρα δεν είναι τα οι λόγοι οι οποίοι πραγματικά παρουσιάζεται. Άλλοι είναι οι λόγοι. Το θέμα δασκάλα το αναφέρεται σήμερα. Όχι, κύριε Αγίου, με συγχωρείτε. Να ολοκληρώσω. Το θέμα δασκάλα το αναφέρεται σήμερα. Εποχτές δεν αναφέρεται θέμα δασκάλα. Και σήμερα λέτε το θέμα δασκάλα. Πότε πήγε στο δικαστήριο και πότε δικαιώθηκε το δασκάλα. Πάμε πάρα πολύ. Δεν είπα για πολύ. Τώρα το λέω. Πότε πήγε το δικαστήριο. Δεν αποκλείσα. Μπορείς να συμφωνείτε. Συγχωρείτε. Τι λέει εισήγηση εδώ. Εσείς τι είπατε, κύριε Δημαρχέ. Ένα χαζάκι. Το αποκλείσατε. Η εισήγηση είναι εδώ. Να ολοκληρώσω εγώ την παρεμβολή. Εδώ δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δεν είναι για να ενημερώσει τον κατοίκον. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θέλετε να συνεχίσετε, έτσι ως πρώτη φερμανία. Ήρθατε για ενημέρωση. Δηλαδή, πολύ πιστεύω. Αφήστε τον κύριο Αλεξανδρόπουλο να μιλήσει. Σταματήστε εσείς.
πίσω. Για ο κόσμο δεν ακούει. Το θέμα σα κάνει. Αναφέρατε τρία παιδιά και πέντε χιλιάδε. Αυτό ακριβώ. Σε ποιον το είπα, κυρία μου. Και η εισήγηση αυτό λέει. Είχε καμία να με ρωτήσει γιατί δεν έφυγε, έξισε. Τι είπα προχθές εγώ, ότι δεν υπάρχει μια σκάλα και το είπα και λέει. Προχθές όταν είχες με είπα δεν υπάρχει σκάλα και το πρωί. Τότε έξισε. Τότε έξισε. Ότι δεν υπάρχει σκάλα και δεν υπάρχει. Ο παιδιός μου λάβει να σε ρωτήσει. Όχι ένας. Μια εβδομάδα. Ο παιδικός αθμός. Της Δαχάου. Πόσες δασκάλες έχεις. Τέσσερες, όσες πρέπει να έχει και την προϊσταμένη πέντε. Ωραία, πέντε. Ναι. Μία από εκεί δεν μπορεί να έχει. Όχι, δεν μπορεί, γιατί απαγορεύεται να δουλέψει, κύριε, ολοήμερο με τέσσερις. Θέλει δύο και ένα, όλες από τα μηνύματα. Όχι, απόφαση. Μπορεί να δουλέψει η Ζαχάρο, αλλά δεν είναι το πρόβλημα, θα παρουσιαστεί στην πορεία. Και η ίδια η εργαζόμενη. Όχι, όχι. Και η ίδια η εργαζόμενη, παρότι δικαιώθηκε και έπρεπε να έχει δοθεί λύση όταν έφυγε η άλλη εργαζόμενη. Που ήταν από Θεσσαλονίκη, να έχει αναπληρωθεί από τότε που έδινε το ΕΣΠΑ τη δυνατότητα, δεν έγινε. Τώρα, επειδή έχουμε αυτό και η ίδια η εργαζόμενη, εγώ μίλησα με το Σύλλογο Εργαζομένων, δεν έχει βάλει θέμα και αν τη πούνε να ξαναέρθει, θα ξαναέρθει. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε και το μέλλον για οριστική λύση του προβλήματος. Μην τα ρίχνουμε στους εργαζόμενους, κύριε Δήμαρχε. Όχι, δεν ρίχνουμε στους εργαζόμενους. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο σταθμός. Με ένα άτομο. Παράτυπα, παράνομα λειτουργούσε. Η κυρία Πούλου έπρεπε να είχε φύγει αμέσως μετά την προσφυγή. Την κράτησα με δική μου πρωτοβουλία και αν μου έκανε αγωγή θα πήγαινε για παράβαση καθήκοντο. Διότι λέει εδώ πέρα. Διότι λέει εδώ πέρα ο κώδικας. Η μη συμμόρφωση. Την έχω την απόφαση, κυρία Δεκανατή. Έχει δικαιωθεί. Από το ταινίο. Ναι, τότε πότε την κρατήσατε. Έχει μεγάλη σημασία, κύριε Βλάχο. Την κράτησα εγώ μέχρι να κλείσει η ιστορική χρονιά. Λέει, η μη τοποθέτηση συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμοδίου οργάνου, η οποία τιμωρείται πειθαρχικώς σύμφωνα με τάξη του κώδικα τιμών και κοινοτήτων για παράβαση καθήκοντος. Αν δεν πάει στη Ζαχάρο. Κύριε Δήμαρχε, και ο κανονισμός της Ζαχάρο λέει ότι πληρεί τους όρους μέχρι 50 παιδιά και περσεύει. Σε εισαγωγικά ένας. Προσέξτε να δείτε τώρα. Αν το πάμε με αυτή τη λογική, στη Ζαχάρο έπρεπε να υπάρχει βοηθός μάγειρα που δεν υπάρχει. Τώρα μην μου πάμε, τώρα πάμε με τον νόμο και μου παρουσιάζουμε και εξηγούμε. Κύριε Γιαννόπλε, αυτό είναι το πολιτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, έτσι, σας παρακαλώ. Και τι είναι πολιτική αυτό, κύριε Δημαρχέ. Ξέρει τι λέει, πολιτική. Τι κάνετε, κύριε Γιαννόπλε, για αυτό το πράγμα που λέει ο κύριος Γιαννόπλε τόσα χρόνια. Και εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δημοτική Δημοτική Βουλή. Δημοτική Βουλή. Τι είναι Δημαρχέ, τι είναι το Δήμο. Κύριε Δημαρχέ, εμπροχθέ το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι πλειοψηφία είναι. Ένας. Ένας. Η πρότασή μου ήταν. Η πρότασή σας ήταν για να δείξω ότι ο παιδικός αντιμός στην Εφηγενία θέλει 50-60.000 ευρώ. Μπορείτε να μου δώσετε τον προπολογισμό του 14 και 15 πόσο έχει κοστίσει ο παιδικός αντιμός στην Εφηγενία. Τα πρόχειρα, τα έχω τα πρόχειρα. Έχει προπολογισμό. 50-60. Έχει, ναι. Έχει 50-60, πού είναι. Λέει, σύμβαση καθαριότητος. Ήταν 10.000. Διαφωνώ, γιατί σας έκανα πρόταση. Σας είπα, αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας έχουμε πάρει 40 ανθρώπους που εργάζονται στην καθαριότητα. Αφήστε να ρωτήσω, τι με λέω. Έχουμε πάρει πεντάμινα αυτή τη στιγμή, 40 άνθρωποι, δεν υπάρχουν, είναι. Ναι. Μπορούμε να τοποθετήσουμε έναν άνθρωπο στον παιδικό σταθμό, έναν άνθρωπο, και όταν λήξει το πεντάμινο να κάνουμε μια σύμβαση δίμηνη, έτσι δίμηνη που γίνεται, τα γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, και τελειώνουμε το θέμα των 10.000 ευρώ. Μπορεί να μου πείτε τι άλλο έξω δεν έχει παιδικό σταθμό. Από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούλιο. Μέχρι τον Ιούλιο. Μέχρι τον Ιούλιο είναι 7 μήνες κύριε. 5 και 2 7. Το Δεκέμβριο λήγουν τα πεντάμινα κύριε. Είναι το πρόβλημα, 2 μήνες. Συνεχίζει 2 μήνες με 500 ευρώ λύσαμε το πρόβλημα αυτό. Θα το λύσουμε. Ωραία. Πάμε πιο κάτω τα υπόλοιπα. Μισθοδοσία. Θέλουμε καινούργια δασκάλα. Μισθοδοσία υπάρχει, θα διώξουμε τη δασκάλα. Υποχρεωμένοι να διώξουμε τη δασκάλα. Να τη διώξουμε. Ναι. Το πρόσωπο θέλει, το κόστος δαπάνης για το Δήμο. Δεν μας έφερε το φυσικό πρόσωπο. Εμάς κύριε Δήμαρχε. Κύριε Παλαδήμα. Ποιος θα έρθει να δουλέψει εδώ. Δεν μας αφήνει να μιλήσω. Τι εδώ, τι είναι εδώ. Ποιος θα έρθει να δουλέψει εδώ. Ποιος θα έρθει να δουλέψει εδώ.
Να προκηρύξω τη θέση. Δεν απαγορώ την προκήρυξη. Να μεταφέρω την θέση. Το έκανα το παράδειγμα. Γι' αυτό θέλω τη βοηθειά σου, κύριε Αλεξανδρόπουλε, να μα ορίσει εδώ την έχω την αίτηση. Δεν είσαι με 17 που μιλώσει εδώ τώρα την αίτηση. Τώρα που πήρα την απόφαση από την φύγη γυναίκα. Είπα τον Ιούλιο, κύριε Δημαρχέ. Μπορείτε να πείτε τι ανέξοδα έχει πετύχει ο Δημόσιο. Τι ανέξοδα εκτό από την Ιουλία. Νομίζει ότι η λειτουργία παιχνίδια έρχεται να θέλουμε ασφαλτικά. Συντήρηση. 2.500. Δεν σου κέρδισε περίπου. Λειτουργία έξοδα. ΔΕΗ, ΟΤΕ, αγροτηματικά κλπ. Πολύ μα ενδιαφέρει. Δεν έχω Εγώ δουλεύω. Ότι ο παιδικός σταθμός στη Νέα Φιλανδία κοστίζει 50 με 60.000 ευρώ. Και σας είπα εγώ. Δεν το σταθούν, κύριε Νίκο. Αλλά δεν είναι το ζητώ. Κύριε Νίκο, κύριε Νίκο, να πάμε να σου μιλήσω λίγο. Να το τηρώσουμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, παρακαλώ. Να σου μιλήσω λίγο. Όπως είπατε, παίζει η πρωτοβουλία, παίζει και η δασκαλά σα. Τι να σα πείσουμε από εκεί. Γίνεται, αν ξαναπάρει πάλι η πρωτοβουλία, ξαναφύγει. Να φέρει έντα, σκέλα μπορούμε. Δεν είναι αυτό. Ναι, μα αν γίνει κάτι, αν μπορεί να πάρει μια πρωτοβουλία, αυτό συζητάμε πρέπει να γίνει. Αν βρούμε δασκάλα, αμέσως κάνω έτσι το δεύτερο. Δεν το είπατε αυτό, κύριε. Δεν το είπα. Μα δεν το είπατε αυτό, αν βρούμε δασκάλα. Μα δεν το είπατε αυτό. Όχι, να συγχωρήσετε. Όχι, να συγχωρήσετε. Είπα προσωρινή. Να συγχωρήσετε κατά. Είπατε να αφήσουμε λίγο δασκάλα. Προσωρινή λειτουργία, λέω, και αν τοποθετεί δασκάλα, αμέσως έρθουν. Εσύ το λέγατε αυτό. Σας είπε ο Δήμαρχος ότι δεν θα το κλείσουμε, θα αναστέλνουμε για ορισμένη. Είναι κλείσιμο αυτό, κύριε Δηλαδά. Να τελειώσει. Όπως είναι, κύριε Δηλαδά, το ΚΕΠ, όπως είναι το ΚΕΠ, το ίδιο δεν είναι, κύριε. Μην αναχωρήσει, κύριε. Θα περιμένεις. Ποιος θέλει για το ΚΕΠ, κύριε Βλαχό. Δεν έχουμε ΚΕΠ. Ποιος θέλει για το ΚΕΠ, κύριε Βλαχό. Ποιος θέλει. Εσείς που είσαστε βρήμοι, και εκεί, Δεν γίνεται συζήτηση. Έτσι δεν γίνεται.
Έτσι γίνεται μια ομολογία. Και κανένα για την πολίτευση. Ήρθαμε όμω για να δούμε τι μπορεί να γίνει προκειμένου μια κακή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη γνώμη μου κάκιστη, πώ μπορεί να αλλάξει. Εάν λοιπόν, αγαπητοί και εσεί κύριε Δήμαρχε, ρωτήσουμε τον κόσμο που είναι εδώ, εάν συμφωνεί να κλείσει ο κρατικό σταθμό, είναι βέβαιο πω 90% ίσω άτομο που είναι σήμερα εδώ και παρακολουθούν σε αυτή την συζήτηση, θα πούνε όλοι με μια φωνή να μην κλείσει. Συνεπώ, τι έχουμε κάνει εμεί μέχρι τώρα, τι έκανε η Δημοτική Αρχή. Διότι η Δημοτική Αρχή παίρνει τι αποφάσει, έχουν την απόλυτη πλειοψηφία και εμεί, εάν αυτό το θέμα την περασμένη Δευτέρα το συζητήσαμε σε αυτό το Δημαρχείο ω παράταξη με τον πρόεδρο τον κ. Κουτσούνη, ο οποίο είναι μέλο τη παράταξη τη δική μα, όπω ξέρετε με την ψήφο του των Δημοτών τη Δικαστηρία, και ζητήσαμε από τον κ. Κουτσούνη να κάνει αυτή τη σύσκεψη, είναι ότι βλέπουμε πω πράγματι όταν κλείνει μια υπηρεσία δεν ξανανοίγει. Και αυτό το βλέπουμε επανειλημμένα. Δεν θέλω εδώ να μιλήσω για το ΚΕΠ και λοιπά, δεν είναι αυτή η ώρα. Τα ξέρετε εσείς, άλλωστε, έχετε ζήσει και βλέπετε ότι κόβονται σε υπηρεσίες, εσείς θα το μπορείτε. Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα... Ας διακόψω μισό λεπτάκι. Άστο να μιλήσουμε, δεν πρέπει, δεν πάει. Μια ερώτηση, κάνω μια ερώτηση. Πάνα, σταμάτα. Μια ερώτηση να κάνω, θα μάτα. Μιλάει ο άλλος, πάνα είσαι. Εντάξει, στόπ. Τι παρεκάτω, ρε, πρόεδρε. Μία προσφυγή, η οποία... Μία προσφυγή, η οποία έχει ημερομηνία 15 Ιουλίου. Έχει καταλήξει 15 Ιουλίου. Είναι βέβαιο ότι η υπεργός έχει εκφράσει τις προθέσεις της πριν κάνει αυτή την προσφυγή. Δεν είμαστε πια σε καμία μεγαλούπολη. Θα έχει πει κοπέλα ότι για τους άνθρωποι δεν κάνουμε λόγους, εγώ θέλω να πει. Κύριε Δήμαρχε, το κακό είναι ότι δεν πρόβλεψε η Δημοτική Αρχή, χωρίς να θέλουμε να ρίξουμε τώρα ευθύνες για εκείνη την εποχή, αλλά σήμερα βλέπουμε το αποτέλεσμα. Δεν πρόβλεψε λοιπόν η Δημοτική Αρχή να ρωτήσει ώστε να αντικατασταθεί αυτή την περίπτωση. Αντίθετα, αφήσατε το πράγμα να τρέξει και κάποια στιγμή πολίτες οι οποίοι δεν έχουν γράψει παιδιά και λέτε ότι έχουν γράψει 3-4 παιδιά, αλλά φέτος και 3-4 δεν έχουν γράψει 14. Όχι, τον άλλο μήνα λοιπόν, τον άλλο μήνα ενηλικιώνονται για να πάνε, για να έχουν δικαίωμα να πάνε, λοιπόν δεν θα είναι η γραφειοκρατία, δεν θα συναντήσουμε την γραφειοκρατία λοιπόν σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να έχει φροντίσει για να μην κλείσει προς αυτούς. Θα πρέπει να έχει φροντίσει για να εξηγιαστεί η κατάσταση του σταθμού, να εμπλουτιστούν όλα εκείνα τα πράγματα που χρειάζονται για να γίνει ένας θετικός, ένας ευχάριστος θετικός σταθμός που πράγματι θα λειτουργεί ολοήμερα. Εάν λειτουργεί ένας θετικός σταθμός, εάν λειτουργεί ένα κέντρο υγείας, ένα αγροτικό ιατρείο, εάν λειτουργεί ένα ΚΕΠ, είναι σίγουρο ότι με αυτές τις υπηρεσίες αρχίζουν πια κάποιοι νέοι άνθρωποι να εγκαθίστανται σε έναν τόπο, διότι δεν το βλέπουν να ερημώνει, το βλέπουν ότι μπορεί να διευκολύνει με τις ένα αγροτικό ιατρείο. Εάν λειτουργεί ένα ΚΕΠ, είναι σίγουρο ότι με αυτές τις υπηρεσίες αρχίζουν πια κάποιοι νέοι άνθρωποι να εγκαθίστανται σε έναν τόπο, διότι δεν τον βλέπουν να ερημώνει, τον βλέπουν ότι μπορεί να διευκολύνει με τις υπηρεσίες του, τις οικογένειές του και την παραμονή του στον τόπο. Δεν περιμένουμε δηλαδή να έρθει ο κόσμος για να φτιάξουμε τις υπηρεσίες. Τις υπηρεσίες τουλάχιστον που έχουμε, προτίσουμε να τις διατηρούμε. Εδώ λοιπόν με την απόφαση που πήρε, κύριε Δήμαρχε, και αγαπητές φίλες, αγαπητές φίλες και φίλοι, το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο δυστυχώς για πολλοί προσωπικούς και συγκεκριμένους λόγους δεν μπόρεσα να είμαι, διότι έπρεπε να παρευρεθώ σε μια εκδήλωση πολύ στενού μου προσώπου, αλλά ήταν βέβαιο ότι εμείς ως παράταξη δώσαμε τη μάχη μας εκεί μέσα και τη δώσαμε ευπρεπώς. Και δεν έχει σημασία τώρα να αρχίσουμε να μαλώνουμε το Νίκο το Φάμελο, διότι ο Νίκος ο Φάμελος πρέπει πρώτος να δώσει αυτή τη μάχη του να ανακριθεί αυτή η απόφαση. Νίκο μου, δεν μας παίρνει
δεν σας παίρνει ακόμα περισσότερο και δεν παίρνει εσένα ακόμα περισσότερο μέσα από αυτή τη συνάντηση να σηκωθείστε, να φύγεστε, να πεις ότι υπάρχει άλλη διέξοδος, άλλη κατεύθυνση από την άμεση ανάκληση αυτής της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την άμεση προσπάθεια να συμπληρωθούν και να βελτιωθούν όλες εκείνες οι ελλείψεις για να λειτουργήσει και να λειτουργήσει όμορφα. Διότι εγώ που έχω δει αυτό το πράγμα και έχω πάρει πληροφορίες, είδα ότι ο παιδικός σταθμός πραγματικά, όπως πολύ καλά είπε και ο Χρήστος Γιαννόπουλος, είναι μια αίθουσα η οποία δεν προσφέρει τίποτα στα παιδιά εκείνης ηλικίας, τα οποία έχουν συγκεκριμένες ανάγκες για εκπαίδευση και μάθηση. Χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα βοηθήματα. Και επίσης θα πρέπει η όποια νηπιαγωγός έχει ανάγκη βοηθείας να έχει τη βοήθεια του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. Ζήτησε τη βοήθεια τη δική μου. Την έχεις αμέριστη. Δυστυχώς τη ζητάς κατόπιν εορτής. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λες. Επίσης, πολύ συχνό είναι το φαινόμενο να λέτε ως Δημοτική Αρχή δεν μπορούμε να κάνουμε έργο διότι δεν μας αφήνει συμπολίτευση. Η αντιπολίτευση. Δεν το είπε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Λέω πολύ συχνά το λέτε. Το διαφύνεται να διασφαλεί στην κοινωνία. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι εσείς έχετε τη δυνατότητα να κάνετε έργο και εσείς κυβερνάτε το Δήμο. Και εμείς ελέγχουμε τις ενέργειές σας όπως κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση και βρισκόσαστε να είσαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Από τη δύσκολη θέση να βγείτε εσείς, αλλά κυρίως να βγουν οι οικογενειάρχες που έχουν τα παιδιά τους, έχουν την ανάγκη να πάνε σε αυτόν τον παιδικό σταθμό. Εμείς ασφαλώς είμαστε δίπλα στις οικογένειες και βεβαίως δεν θα φέρουμε όχι αντίρρηση, όσο μπορέσουμε θα βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως η Δημοτική Αρχή, και τελειώνω, πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να λέει δίνουμε 10.000 ευρώ για να καθαρίζετε πράγματι μια αίθουσα, διότι αυτό συνιστά σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο, Νίκο. Αν το δώσω, αυτό είναι σκάνδαλο. Αν το δώσει η Δημοτική Αρχή, εσύ την εκπροσωπείς. Και είναι σκάνδαλο να λες σε ανθρώπους που με 10.000 ευρώ πληρώνονται για την εργασία ενός χρόνου ότι το παίρνει η καθαρίστρια ή το συνεργείο καθαριότητας. Είναι σκάνδαλο. Σε παρακαλώ πολύ, επειδή θεωρώ ότι δεν είσαι άνθρωπος που θέλει τα σκάνδαλα, να το δείτε αυτό το θέμα, διότι είναι ένα παράπλευρο θέμα δίπλα στο συγκεκριμένο το κύριο που συζητάμε τώρα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Η έκκλησή μου είναι αυτή και παρακαλώ μέσα στη εβδομάδα να το λύσουμε το θέμα. Και για την πρόσληψη νηπιαγωγού θα έπρεπε να έχετε φροντίσει από τον Μάιο, δεδομένου ότι ήταν γνωστό ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε κάποιους συγκεκριμένους λόγους που θα έπρεπε να προσφύγει να δει τα συμφέροντά της. Ασφαλώς εν νόμιμα τα συμφέροντά της δεν μπορούμε να την αδικήσουμε. Από την άλλη πλευρά όμως υποχρέωση μιας Δημοτικής Αρχής που θέλει να φροντίζει το Δήμο και τους Δημότες είναι να προλαμβάνει και όχι να φτάνει στην κατάσταση που είμαστε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αλεξανδρόπουλε, όπως ξέρετε, οι προσλήψεις προγραμματίζονται από το προηγούμενο έτος για το επόμενο. Κατά τη διάρκεια του έτους απαγορεύεται. Ήδη το συζητήσαμε κάτω και μου είπανε δεν κάνουμε τίποτα διότι δεν μπορούμε, μας τα γυρίσανε πίσω για τις προσλήψεις. Τώρα έκανα μια εξαιρετικά επίγουσα αναφορά διότι έφυγε, λέω, έκλεισε ο παιδικός σταθμός, αν θέλετε τοποθετήστε μου μία. Διότι η κυρία Πούλου με είχε ενημερώσει, με είχε πει ότι πρέπει να φύγει κάτω, μου είχε πει ότι έκανε προσφυγή και λοιπά, εγώ γνώριζα και της είπα θα κάνουμε υπομονή μέχρι να τελειώσει το σχολικό έτος και μετά θα κατέβεις κάτω. Τι βρήκα. Δεν μπορούσα να την κρατήσω. Πότε. Εκεί είναι που τοποθετήθηκε. Ναι, Νίκο μου, αλλά εδώ δεν είναι να εξυπηρετηθεί. Δεν εξυπηρετείς την κύριε Αλεξανδρόπουλε, με συγχωρείτε. Όταν δικαιώνεται και ακυρώνει την αποφασή μου μένα και μου λέει θα την τοποθετήσω αναπληρώτερα προς τα μέσα στον παιδικό σταθμό της Ζαχάρος, τι θέλετε να κάνω εγώ. Μου επιτρέπεις, αλλά θα την πω και για κουβέντα. Βοήθησε την κυρία Πούλου και δείξε στο χωριό. Δεν βοήθησα την κυρία Πούλου, κυρία, γιατί δεν το ήξερα. Κάνω την κυρία Πούλου. Όταν το έμαθα, όταν μου είχε το γαλλί και την κάλεσα. Όταν είχα το χαρτί και την κάλεσα. Είχατε δικαιώματα να κάνετε κάτι στο κυρία Πούλου. Λοιπόν, αυτά που είπε ο Δήμαρχος τα γνωρίζουμε λοιπόν πολύ όλοι. Για μένα το θέμα είναι τι θα γίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, πέρσι ο παιδικό σταθμό Ζαχάρο λειτουργούσε με 4 δασκάλες. Και τώρα προσθέτει την μία να πάνε 5. Δεν έχει το σχέδιο μα, κύριε Γιάννοπη. Συγγνώμη, να ρωτήσω. Τώρα, για μένα τι πρέπει να γίνει. Ο παιδικό σταθμό, όπω λειτουργούσε πέρσι με 4 δασκάλες, θα λειτουργήσει πάλι φέτο. Τι μπορούμε να κάνουμε, μέχρι να γίνει διορισμό. Πρώτα, να κάνουμε μία απόσπαση.
Μία άλλη δασκάλα, την πιο νέα, δεν ξέρω ποια, δεν έχει σημασία, εγώ δεν έχω τα πρόσωπα τίποτα. Προκειμένου να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός και να λειτουργήσει και η Ζαχάρο με τέσσερες δασκάλες όπως λειτουργούσε και πέρσι. Νομίζω ότι αυτό αυτή τη στιγμή είναι η πιο ευκταία λύση η οποία μπορεί να υλοποιηθεί, γιατί δεν είναι δυνατόν. Εδώ τώρα προς το παρόν υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι κλειστά εντελώς. Τι κάνουν. Διώχνουν παράδειγμα από τη Ζαχάρο, που τυχαίνει να δουλεύει τη γυναίκα μου, ένα δάσκαλο, τον έχουν στείλει στα διάσελα, προκειμένου το σχολείο απόσπαση, μέχρι να γίνει ο διορισμός των κανονικών δασκάλων. Δεν μπορεί να μείνει παράδειγμα το χωριό στα διάσελα χωρίς καθόλου δάσκαλο. Και όταν σε 10 μέρες, σε 20 μέρες, σε ένα μήνα, σε 3 μήνες γίνουν οι προσλήψεις, θα έρθει πάλι ο άνθρωπος στη θέση του. Τώρα τι γίνει. Εκεί που ήταν η τάξη, με 25 παιδιά η κάθε μία, με 15 παιδιά η κάθε μία 20, πάνε με 25. Εντάξει, το μη χειροβέλτιστο, το τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Προκειμένου να μείνει κλειστό ένα σχολείο ολόκληρο, ας τριμωχτούν οι άλλοι λίγο πιο πολύ. Τώρα προκειμένου να μείνει η Φυγαλία εντελώς χωρίς δάσκαλο, ας πήρε τα παιδιά εκεί που ήταν το όριο 50, ας πάνε 55 με τις, που είναι 5 παιδιά παραπάνω φέτος στη δασκάλα, στη Ζαχάρο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ζούμε σε μια εποχή κρίσης, έτσι δεν είναι, τα γνωρίζουμε, αν αύριο το πρωί υπάρχει πρόληψη από μια δασκάλα, να έρθει τα σκάλα εδώ στη Φυγαλία και να πάει η κυρία ή άλλη που είναι με απόσταση στη θέση. Όσον αφορά με το κόστος που είμαι την προηγουμένως. Εγώ γνωρίζω, γιατί κύριε Βιλαρά να με σταματήσει. Το είπαμε, πάει τα ίδια τα ίδια. Γνωρίζω ότι εδώ πέρα δεν είναι κυρία Θαλασσοπούλου. Γιατί, αν γράψετε στην κυρία Βιλαρά, φύγετε. Εάν είχαμε κάτι κάποια ώρα και δεν ήταν κύριε Βιλαρά. Από ό,τι γνωρίζω όμως, μέσα στον Οκτώβριο συμπληρώνει το όριο ηλικίας και άλλα 2-3 μαθητές. Μέχρι τέλος του χρόνου, αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, το είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρο, ότι πήγαν και ζήτησαν για να εγγραφούν για τη σχολική περίοδο 15-16, 14 παιδιά. Είχανε το δικαίωμα να γραφούν, όχι πήγανε, δεν είπε κανένας κύριε Γιαννόπουλε. Κύριε Μαραδίμαν, πού είναι από το Ιούνιο την έχω την κατάσταση αυτή. Συμπληρώνουν το όριο ηλικίας. Το όριο ηλικίας για να εγγραφούν μέχρι τέλος του έτους, μέσα σχολική περίοδο, 14 παιδιά. Τώρα που συμπληρώνουν 14 παιδιά και σήμερα είναι 4. Επειδή σήμερα είναι 4, δηλαδή σε 2 μήνες θα είναι. Μέχρι στην πρώτη λίγη στιγμή. Έλα, ρε παιδί μου, πρόεδρος εσύ. Τι είσαι δηλαδή. Τι είμαι, πολίτης είμαι. Έτσι, όσο εγώ τι είσαι και εσύ. Σε παρακαλώ. Μην μου πει σε μένα άλλη φορά τι είμαι. Όχι σε μένα, έτσι. Πολύ φιλαρά. Μήπως θα μας πειρεί η ησυχία. Συγγνώμη. Συγκυρώνονται 14 παιδιά. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, επειδή σήμερα είναι 4, να σταματήσουμε το σχολείο. Εγώ αυτό δεν το βλέπω σωστό. Και δεν τα μετράμε όλα σε ευρώ. Πρώτα μετράει η ψυχή, πρώτα μετράει ο άνθρωπος και μετά μετράει η αξία. Κύριε Παραγωγό. Κύριε Παραδείγμα, εάν εγώ στις 14 του μηνός ήξερα θα γραφούμε κύριε Δημαρχέ. Είπαμε. Άρα. Οι κυρίες το ξέρανε. Και δεν είχε καμία να την αναγραφεί.
σειρά, κυρία. Εγώ την κατάσταση την έχω από τον πριν κλείσει ο παιδικός σταθμός. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, θέλω να απαντήσω τον κύριο Παραδήμα. Να, όχι, 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 προηγείτε. Πού ήταν οι κυρίες. Με δίνε, με δίνε. Σήκω το κύριο. Ο Γιάννης έστειλε τον Ιούνιο και έκανε στα παιδιά του. Κύριε Δήμαρχε, πήγα τελευταία ημέρα να του κάνω μαντού του παιδιού, του κάνω του παιδιού, έχουμε την Τζαχάρο και της γράφω τελευταία μέρα. Δηλαδή, πες του, είναι θέμα παιδιών. Δεν τα ξέρετε καλά. Λοιπόν, να σας ξεκούσω. Κυρίου Αλεξόπλου. Ηρεμία, ηρεμία. Αλήθεια σας το λέω. Να πω κάτι και να φύγω. Δεν μας ενδιαφέρει πόσα παιδάκια ήρθαν και πόσα δεν ήρθαν. Άργησαν να έρθουν τα παιδιά. Άργησαν. Αργήσατε να κάνετε την αίτηση. Τη στείλατε την αίτηση προχθές. Τη στείλατε εκ των υστέρων. Τα παιδάκια αργήσαν να έρθουν εκ των υστέρων. Εμείς αργήσαμε να φωνάξουμε εκ των υστέρων. Μπράβο, ναι. Αν μπορεί αυτή η δασκάλα να έρθει και δεν μας ενδιαφέρει το κόστος, πόσο είναι και τι και πώς. Μπορεί αυτή η δασκάλα να έρθει πάνω, να το κοιτάξετε. Να απορρεύετε. Να το κοιτάξετε. Να το συζητήσουμε. Άλλη δασκάλα. Κύριε Παραδήμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αναλαμβάνετε την ευθύνη εσείς. Άντε, αποσπάσετε. Αναλαμβάνετε την ευθύνη εσείς. Ναι, πες του, ναι. Παράδειγμα, όπως κοιτούσε, πες του. Δεν τα ξέρετε όλα αυτά. Τέλος Δεκεμβρίου. Τα αναλαμβάνει η αντιπολίτευση. Τέλος Δεκεμβρίου. Ναι, αναλαμβάνει η αντιπολίτευση, ναι. Τέλος Δεκεμβρίου που πιστοποιούνται όλοι οι παιδικοί σταθμοί. Θα μας το κλείσουν. Να φροντίσετε να το. Ένας. Ένας. Είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή ο κ. Σαλτάνης δεν το ξέρει, του διαβάζω ακριβώς την εισήγηση. Αφήστε την εισήγηση, όχι, όχι, ναι, είπα ότι αν τοποθετηθεί η δασκάλα, κάνω έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την επομένη και το λειτουργό. Το είπα, ναι, κύριε Αλτάνη. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι θέμα τι είπατε. Αν θυμάται ο κύριος Γιαννόπλος, αν τα είπα αυτά ή όχι. Τα είπα αυτά. Έχει η νίκια και έχει σοβαρό έλλειμμα προσωπικό που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσλειτουργίες. Συνεπώς θα πρέπει να αξιολογηθεί η δυνατότητα προσωρινής αναστολής λειτουργίας του παιδικού σταθμού Νέας Δουλειάς. Πρώτον, διότι το ετήσιο λέτε εσείς δεν είναι 50. Αυτό μου είπε εμένα ο αρμόδιος υπάλληλος και συμφώνησε και ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών και θα ήταν εδώ σήμερα αν δεν είχε πάει στην Αθήνα να σας εξηγήσει γιατί είναι ασύμφωνο να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός. Δεν τα μετράμε όλα μέσα. Πάει τα ίδια, είπατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν τα μετράμε όλα μέσα. Το πιστεύω. Γιατί ναι, το μετράμε και με το πρόσωπο. Μπράβο. Μετράει τη ζωή. Πάμε να κάνουμε δυσανάλογο των ωφελουμένων μητέρων και δεύτερον. Ακούσε το κύριο. Διότι υπάλληλος
που υπηρετεί στο παιδικό σταθμό Νέα Σουβελιά είναι άκρο απαραίτητο στο παιδικό σταθμό Ζαχάρο. Ελεύθερο! Ελεύθερο! Τα δεν μπορεί να το πει. Κύριε Δήμαρχε, γιατί προσφυγή είπατε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι ή όχι. Γιατί προσφυγή είναι άκρο απαραίτητο. Γιατί προσφυγή. Όχι, δεν το είπα και δεν το είπα. Δεν έπρεπε να το πω. Δεν έπρεπε να το πω. Δεν το πέφτει. Είναι άκρος απαραίτητο. Τι εννοεί κυρία Τάνη? Να πάει να φύγει από εδώ και να πάει στη Γαλλία. Να πάει στη Ζαχάρο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Άποψη της υπηρεσίας είναι ότι θα πρέπει να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία του ειδικού σταθμού. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο εμένει στη λειτουργία του, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιβληθούν τροφεία. Ξέρετε τι μπορεί να πει τροφεία? Να επιβληθούν. Άμα ο Δήμος δεν έχει. Δεν έχει ο Δήμος, κύριε. Να βάλει και Ζαχάρο. Και Ζαχάρο. Τροφεία. Μα πώς το είπε ο Δήμος, τι λέτε τώρα. 50.000 ευρώ και θα είναι τροφεία. Κύριε, ο κανονισμός λέμε, κύριε Αλεξανδρόπουλε, αν θα τα κάνουμε όχι. Εάν ήταν σωστός ο προϋπολογισμός, θα ήταν σωστός. Εντάξει, μπράβο. Δεν φτάνω και εγώ για τον προϋπολογισμό, ούτε τι κάνουν οι πολιτικοί, κύριε Αλεξανδρόπουλε? Δεν κάνουν οι πολιτικοί εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν ήταν σωστός ο προϋπολογισμός. Είπαμε ότι 10.000 ευρώ για 9.000. Είπαμε, έτσι ήταν τόσο. Λοιπόν, το θέμα είναι. Όσον αφορά, μισό λεπτό, δεν τελειώσαμε τίποτα. Κύριε Κουτσούλη, όσον αφορά αυτό, κύριε Γιαννόπουλος, ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει πρόταση για εξέβρεση κτηρίου ή για ενοικίαση ή για αγορά και να το βάλουμε στο νέο ΕΣΠΑ. 30 χρόνια το θυμάμαι. Μπορεί να το λέτε 30 χρόνια από τώρα. 30 χρόνια. Εάν συμφωνήσουμε και έχουμε τη δυνατότητα, αν βρούμε το κτίριο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν κτίρια. Αν βρούμε κάποιον να νοικιάσουμε, είναι πιο εύκολο. Κύριε Πατάνη, κύριε Πάρα. Για να μην έχω ότι ο Δήμαρχος δεν ενδιαφέρεται. Βρήκα. Μπορεί να το λέτε 30 χρόνια, 30 χρόνια. Εάν συμφωνήσουμε και έχουμε τη δυνατότητα, αν βρούμε το κτίριο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν κτίρια. Έκανε τροχόσπιτο. Έκανε τροχόσπιτο. Είναι πιο εύκολο. Κύριε Πατάνη, κύριε Πάρα. Για να μην έχει ότι ο Δήμαρχος δεν ενδιαφέρεται. Βρήκα. Έχει το λόγο πάνω. Και εγώ. Εντάξει. Το πέρασμα έγινε ούτε να πλακωθούμε ούτε να κάνουμε αντιπολίτευση ή τίποτα. Και ο Συμβούλιο πότε είχε γίνει την Παρασκευή το βράδυ. Έτσι είναι. Εμείς ήρθαμε στο γραφείο σας την Τρίτη το πρωί. Την Τρίτη το πρωί ήρθαμε. Λοιπόν, μέχρι την Τρίτη το πρωί αυτές τις 4 μέρες, οι περισσότεροι από ό,τι μάθαμε, ούτε για Ζουρτσάνους μιλάτε, όταν μιλάει για τους Ζαχαραίους, δεν πάμε Ζουρτσάνους. Ούτε τις αντιπολίτευση ενημερώσαν κανείς στον κόσμο της Ζουρτσάνας περισσότερους, ούτε τις κυβερνητικές. Τις πολίτες. Κανείς δεν ενημέρωσε. Και μας ενημέρωσε ένας ξένος για να αρχίσουμε να φωνάζουμε. Διαφορετικά μπορεί να παρέχει στον κόσμο. Ποιος ο Τριγάζης, έχει σημασία. Τότε τον άνθρωπο είναι κανένα πρόβλημα. Ούτε ψέματα μας είπε, είπε κανένα ψέμα. Όχι, δεν είπε κανένα ψέμα. Ούτε τα πόδια. Έχω συγγνώμη, επειδή προσωπικά έχω παιδί, άνθρωπο να έχει σαν εγγόνια του θέλω να το στείλει στο σχολείο, νομίζω είναι κακό να κλείσει ένα σχολείο. Είτε Ζαχάρος είτε Σφυγαλιά. Είναι έτσι, δεν είναι. Κύριε Παλά, τώρα, αν έχουμε κάποια λύση να στο Δημοτικό Συμβούλιο, η πρώτη μου κουβέντα που είπα, είμαι Φυγαλιώτης και λυπάμαι πάρα πολύ, γι' αυτό θα σα προτείνω. Το είπα, κύριε. Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να το εσάσω, τον κύριο Αλεξάνδρου. Εγώ μιλάω για την εξή. Σαν Ζουτσάνο, σα σχολείο. Πρότεινα μου. Πρότεινε. Παράτυπα παράνομα. Εάν δεχτούν, εγώ δεν ξέρω. Εγώ πρότεινα. Ο κύριο Πάρα. Δεύτερο. Η σημερινή συνάντηση γίνεται με πρωτοβουλία δική μα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα πλέον. Όχι, όχι, είναι έτσι. Γιατί αν δεν μιλάγαμε εμείς την Τρίτη πρώτη στον κύριο Δήμαρχο, πρέπει να μην έρχονταν και κανένα λάθο. Εγώ μέσα σε 4 μέρες όμω δεν πέσε κανένα. Το Δημοτικό Συμβούλιο, η παράταξη δική μα, έλεγε αυτά πριν και τώρα. Ο Δήμαρχο προσπαθεί να καλύψει και να κουράσει. Εγώ δεν μπορώ ούτε εσά τον κύριο Δήμαρχο. Εγώ μιλάω για το πλέον. Ο κύριε Πρόεδρε. Μια λύση να την προσπαθεί. Η λύση λοιπόν προτάσει. Ούτε έτσι κάνω τσακ. Εγώ έκανα πρόταση. Σε καμία περίπτωση να μην κλείσει ούτε προσωρινά ο παιδικό σταθμό. Ούτε προσωρινά, ούτε μέρα. Για να μην κλείσει η δημοτική άμεσα. Τι δεν μπορεί να βρεθεί τώρα, κύριε Κύριο. Το κτίριο, άμα είναι, λειτουργεί στο ίδιο για προσωρινά. Όχι, δεν υπάρχει κτίριο.
να βελτιωθεί όσο μπορεί να βελτιωθεί. Και από ό,τι νομίζω θα έχει πολλές βελτιώσεις. Μπράβο. Δεν νομίζω θα έχει πολλές βελτιώσεις. Το περιβάλλον, χώρο, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει. Πρωτίστως την ανακληθεί η απόφαση. Πρωτίστως την ανακληθεί η απόφαση. Και όλα σ' άλλα θα δρομολογηθούν. Η απόφαση, οποιαδήποτε στιγμή θέλω την ανακαλώ. Έχω το φέρνει δημοτικό συμβούλιο και έτσι. Το είπα και μέσα την Ανακαλή. Γιατί δεν μου παραδέχεστε ότι το είπα κι αυτό. Οποιαδήποτε συμβούλιο. Δεν είπα. Πες μου, αν μου πει εμένα ότι μπορώ να λειτουργήσω. Αν μου πει η υπηρεσία μου. Με συγχωρείτε. Αν μου πει η υπηρεσία μου. Αν εγώ δεν κινδυνεύω να πάω κατηγορουμένος, θα νικήσω. Αφήσω και να ξαναλέω τίποτα αυτά. Είσαστε υπάρτινοι από μια μικρή. Προσπαθήσατε να εκπομπήσετε ολόκληρο δήμο με τα πρόσχημα για το νερό. Έχω κάνει φίλες. Είμαστε καλέα στήρες. Δεν τα καλά. Είμαστε καλέα. Ήσυχα! Κάτσε μάγια! Ήρεμα! Κάνε διακοπή δύο λεπτά γιατί να σταματήσουν. Γιατί κάνατε